Πιστοί στην παράδοση όλων αυτών των χρόνων, στο Μίνωα εξακολουθούν να βγάζουν μεγάλα ταλέντα της πυγμαχίας και να στέλνουν αθλητές τους στην εθνική ομάδα. Ναι, έχω την τιμή να μείνω εγώ στην εθνική ομάδα προπονητής. Έχω δει κάποια ταλέντα από την Κρήτη που το αξίζουν φυσικά, γιατί δεν είμαι μόνος μου, είμαστε τρεις που κάναμε την επιλογή. Μπορώ να φέρω το Ζαχάρη το Λαγούδι, το που είναι από το Μίνωα, τον Παναγιωτάκη τον Χρήστο, το Δεμέτζο τον Παύλο, και υπάρχουν άλλα δύο άτομα από το Ιτασιονάκη η Μαριέβα και ο Ζερβίδης ο Λευτέρης. Οπότε στις επόμενες διοργανώσεις που εστιάζουμε με τα παιδιά αυτά να πάρουμε πράγματα, να πετύχουμε διακρίσεις. Άμεσα, δηλαδή 26 τώρα, θα αναχωρήσουμε τον Παναγιωτάκη και τον Δημέτζο τον Παύλο να πάμε σε ένα διεθνές τουρνουά στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη. Μετά θα γυρίσουμε. Επόμενος στόχος είναι 20 Ιουλίου με την εθνική ομάδα όλοι, παιδες, νέους. Θα συμμετέχουν και 3-4 άτομα από την Κρήτη. Έχουμε τώρα δύο ταλέντα. Όπως ξέρεις, το Λαγούδι και το Παναγιωτάκη είναι παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας. Δουλεύουμε χρόνια μαζί τους. Του χρόνου, δεν ξέρω αν το ξέρεις, θα γίνει το Πανευρωπαϊκό Παιδών Νέων εδώ στο Ηράκλειο. Τα παιδιά φέτος σε διεθνές τουρνά που γίνανε στο εξωτερικό μας φέραν πρωτιές. Και δόξα τω Θεώ, πάμε καλά, την υγεία μας να έχουμε και προχωράμε. Ναι, είμαι από μικρή ηλικία σε ένα γυμναστήριο, μεγαλωμένος μαζί τους. Έχω κάνει κάποιες διακρίσεις και ελπίζω για πολλές παραπάνω. Θα φύγουμε μαζί με έναν άλλον αθλητή να πάμε Γερμανία. Έχουμε ξαναφύγει άλλη μια φορά, έχουμε πάει Σερβία. Έχουμε εκεί δύο διεθνείς αγώνες. Το Μίνωα ΣΚΑΠ έχει μια μεγάλη ιστορία στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο παγκοσμίως. Φέτος θα γίνει από 20 Ιουλίου με 25 Ιουλίου και θα συμμετάχουν πάρα πολλές χώρες. Για την νομοσπονδία θα ήθελα να πω κάτι. Πραγματικά μετά από τόσα χρόνια που μας διοικούσαν κάποιοι, δεν θέλω να αναφέρω, αυτή τη στιγμή έχουμε μια διοίκηση με πρόεδρο τον Χάρη τον Μαριόλη που πραγματικά έχει δώσει τα πάντα. Και ήδη μέσα σε ένα χρόνο, Γιώργο, έχουμε φέρει 5 πανευρωπαϊκά μετάλλια.